σήμερα δεν αποχαιρετούμε την Ελένη. Η Ελένη θα είναι πάντα μαζί μας στους αγώνες για τη δημόσια υγεία. Η Ελένη με την παρέτηση, με την εξόφηση της επαρέτηση μας έδωσε ήδη μια μεγάλη νίκη. Στη χειρότερη του φάση βρίσκεται αυτή την περίοδο το Αριθμιώτικο Νοσοκομείο με το κύμα παρετήσεων νοσοκομιακών γιατρών που καταγράφεται τα τελευταία 24 ώρα να είναι άνευ προηγουμένου. Εκείνους που αποχαιρετάμε είναι τους πλεύριδες και τα πλευράκια. Εκείνοι που θα έπρεπε να απαντήσουν πραγματικά. Γιατί συμβαίνει αυτό? Μετά και την επίσημη σήμερα παρέτηση της Διευθύντριας της Παθολογικής Κλινικής Ελένης Ιωαννίδου, μετά από 20 χρόνια στο ΕΣΥ, τις παρετήσεις τους υπέβαλαν άλλοι 5 γιατροί. Ένας πνευμονολόγος, ένας χειρουργός, 2 μικροβιολόγοι και μία ειδικευόμενη γιατρός της παθολογικής, με τις πληροφορίες να θέλουν και τους υπόλοιπους 9 ειδικευόμενους της παθολογικής να ακολουθούν τον ίδιο δρόμο. Η απογοήτευση και η ματέωση που νιώθω είναι από αρκετό καιρό. Δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι μία πορεία, μία διαδικασία. Των τελευταίων χρόνων που βλέπω συνέχεια να υποβαθμίζεται τη δουλειά μου, να καταστρατούνται τα εργασιακά μας δικαιώματα, όλων ενώ όχι μόνο εμένα. Το μήνυμα πως η δημόσια υγεία ψυχοραγεί, πως είναι άμεση ανάγκη να δράσουμε τώρα, πως πρέπει να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας για να επιβιώσει η δημόσια υγεία, έχει φτάσει παντού. Έχει φτάσει σε όλη την Ελλάδα. Το πρωί ένα ανθρώπινο ποτάμι από εκπροσώπους κομμάτων, φορέων, αυτοδιοικητικούς αλλά και απλούς πολίτες πλημμύρισε το δρόμο έξω από την είσοδο του νοσοκομείου, αξιώνοντας με την παρουσία του και την πορεία διαμαρτυρίας που ακολούθησε να δοθεί ένα οριστικό τέλος στην υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο Ρέθμνο. Τακτικά χειρουργία δεν έχουμε τη δυνατότητα προγραμματισμού ακόμη, εδώ και 3-4 χρόνια τώρα. Έχουμε τις λύσεις αναμονής, ειδικευόμενους δεν υπάρχουν στην κλινική μου εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν προβλέπεται να έρθουν λόγω της υπολειτουργίας της κλινικής, ποιος θα έρθει χωρίς να μπαίνει χειρουργία, να εκπαιδευτεί πώς. Κακά τα ψέματα, η παθολογική πρέπει να κλείσει. Καθαρά πράγματα, με τη σύνθεση την οποία έχει τώρα, πρέπει να κλείσει. Έχει 10 ειδικευόμενους, ποιος θα τους εκπαιδεύσει. Δεν συζητάμε για το ότι θα αναγκαστούν να βγάζουν πολύ περισσότερη δουλειά. Χωρίς να έχουν περιθώριο ούτε άδεια να πάρουν αλλού ούτε και επιστημονικό έργο να κάνουν. Και ενώ τα τμήματα και οι κλινικές της πρώτης γραμμής του νοσοκομείου εκπέμπουν σήμα κινδύνου, θυμίζοντας έναν βαρέως πάσχων ασθενή που ψυχοραγεί, οι όποιες απαντήσεις εκ μέρους της διοίκησης επικεντρώνονται στην κάλυψη των κενών με μπαλώματα, δηλαδή με δανεικούς γιατρούς που θα μετατρέπουν, όπως λένε, τις κλινικές σε κέντρο διερχομένων. Το σχέδιο είναι συγκεκριμένο: να υπάρχει το νοσοκομείο Κόμβος και τα υπόλοιπα νοσοκομεία της περιφέρειας να διακομίζουν τα περιστατικά. Σε αυτό του είδους το νοσοκομείο θα υπάρχουν κάποιοι γιατροί οι οποίοι θα σε κρατάνε μέχρι να μην πεθάνεις και θα σε πηγαίνουν παρακάτω να θεραπευτείς. Αν ο λαός του Ρεθύμνου, οι πολίτες, θέλουν αυτού του είδους την υγεία να έχουν, είναι μια επιλογή που πρέπει να τη δούμε όλοι μαζί πλέον ως πολίτες, γιατί πλέον και εγώ ως πολίτης του Ρεθύμνου μιλάω. Το νοσοκομείο πρέπει να είναι ισχυρό και πλήρως στελεχωμένο για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πολιτών για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Αλλά συγχρόνως να εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους γιατρούς που υπηρετούν σε αυτό. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κοινό φορέα, ένα κοινό μέτωπο με φορείς του τόπου μας, ώστε να διεκδικήσουμε αυτό ακριβώς. Το επόμενο ραντεβού των νοσοκομειακών γιατρών με τους εκπροσώπους του Ρεθύμνου στη Βουλή και την αυτοδιοίκηση έχει δοθεί στις 7 το απόγευμα με στόχο να ενώσουν δυνάμεις διεκδικώντας να μπει οριστικό τέλος στη διαχρονική υποβάθμιση του Ιδρύματος.